Καλημέρα, άνιμε και μάγκα fans, και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο των άνιμε συζητήσεων. Μετά από πολύ καιρό, επιστρέφουμε με μία απίστευτα μοναδική σειρά, η οποία ολοκληρώθηκε πριν μερικές μέρες και πιστεύω ότι αξίζει να γίνει μία αναφορά για αυτήν, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό εδώ το βίντεο, πείτε το όπως θέλετε. Μία απίστευτη σειρά, επαναλαμβάνω, η οποία πραγματικά θα μείνει κάποια πιστεύω αργότερα στο μέλλον, ο κόσμος θα τη θυμάται, ακόμα και θα μελετάτε για το πόσο καλά κατάφερε να πετύχει ορισμένα σημεία. Λοιπόν, είμαι με το Stay Down εδώ πέρα. Γεια παιδιά, καιρό είχαμε να το πούμε σε live, μου έχει λείψει λίγο. Αλλά δυστυχώς οι συνθήκες και οι δικές μου δεν μας άφηναν μόνο edited βίντεο με το ζόρι και αυτά, θυμάσαι τέσσερα στον καιρό. Ευτυχώς ξεκινάμε δυναμικά πάλι και πόσο ωραία θα ήταν να ξεκινήσουμε και μάλλον με συζητήσεις που ξέρω ότι ήταν ένα από τα πιο top θέματα του καναλιού σου. Είχαμε να κάνουμε live από τον Broly. Ναι, ισχύει. Μία καθαρή άνιμε συζήτηση, δεν την έχουμε κάνει εδώ καιρό. Υπάρχουν πολλές σειρές και ο κόσμος δεν το ξέρει, αλλά τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει και κάνουμε, εγώ το κάνω rewatch, εσύ το βλέπεις πρώτη φορά, βλέπουμε διάφορες σειρές. Όπου εντάξει, κάποιες από αυτές εγώ τις θεωρώ top για μένα, αντίστοιχα εσύ τις βλέπεις και λες και εσύ τη γνώμη σου και είναι καλά reviewing, πραγματικά. Ορισμένες φορές όταν βλέπεις κάποια σειρά με ένα άλλο άτομο το οποίο πάνω κάτω ταιριάζεται στις απόψεις, πάντα βρίσκεται τρόπο να τα βρείτε ή κάνετε commentary μεταξύ σας. Θα ήθελα να έπρεπε, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά θα ήταν ωραία φάση ό,τι κάνουμε κατά τη διάρκεια ενός reviewing, ενός επεισοδίου γενικότερα, να το κάνουμε και live να το βλέπει ο κόσμος. Που, εντάξει, live δεν είναι καλή ιδέα ή τουλάχιστον να ανέβρε κάτι μετά, διότι πραγματικά οργιάζουμε. Εννοείς σαν reaction. Ναι. Καλή φάση. Του στυλ... Αν και είμαι ένας τύπος ο οποίος μ' αρέσει να έχω τη μοναξιά μου να βλέπω αυτά, δηλαδή άντε να βλέπω μια ταινία με φίλους. Αλλά ξέρεις, σειρά δεν... όχι του Μιαζάκη, τσαπεφάνομαι. Αλλά αν είμαι, ξέρεις, θέλω να έχω λίγο τη μοναξιά μου και μετά να μιλάμε. Δηλαδή πολλές φορές έχω βρει τον εαυτό μου να πάμε να δούμε μαζί και να μην μιλάω καθόλου στη διάρκεια του επεισοδίου, που δεν έχει νόημα να μιλάς ενώ το βλέπεις, οπότε δεν έχει και νόημα να είσαι με κάποιον. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Χωρίς πλάκα, τις μεγαλύτερες συζητήσεις το έχω πει, πραγματικά τις κάνουμε στον δρόμο. Μετά το επεισόδιο. Και στον δρόμο. Στο δρόμο, δεν κάνω πλάκα. Οπότε μιλάμε στον δρόμο. Τύχει δηλαδή και μιλήσουμε, βγάζουμε τα αποθυμένα μας. Δεν ξέρω, ίσως φταίει ότι είμαστε έξω και δεν μας ακούει ο κόσμος. Τέλος πάντων. Αλλά γενικότερα είναι μια ωραία φάση και πρόσφατα πιάσαμε, μιας και ολοκληρώθηκε το mob, και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα επεισόδιο για αυτό, γιατί είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τι είναι το mob? Το mob είναι ένα άνιμε σχετικά λίγων επεισοδίων, είναι δύο σεζόν, 12 επεισόδια η κάθε μία. Και είναι 13, από το 13 ήταν η πρώτη. Sorry, 13 και 12, άρα 25 επεισόδια. Η δεύτερη. Wow, πώς το κατάφερα αυτό. 13 επεισόδια η κάθε μία, 26 επεισόδια. Έχει μία special ταινία που κάνει recap την πρώτη σεζόν. Θα βγάλει μία ακόμα OVA. Και κατά τη γνώμη μου, καταρχήν, προέρχεται από τον One, που ο One είναι το άτομο που έγραψε τον One Punch Man, την αρχική ιδέα, το webcomic, όχι το όμορφο comic που βλέπετε τώρα από τον Μουράτα. Όλη η ιδέα έχει δοθεί από αυτήν και στη συνέχεια, αφού έφτιαξε το webcomic του One Punch Man, του ζητήθηκε να γράψει και το δικό του manga. Το manga που έγραψε ήταν ο Mob. Μια ιστορία για ένα παιδί το οποίο έχει ψυχικές, πνευματικές δυνάμεις, psychic powers, είναι έσπερ με λίγα λόγια, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί τηλεκίνηση για να μετακινεί αντικείμενα, να δημιουργεί παιδεία γύρω του προστατευτικά και είναι, αν όχι το δυνατότερο, βασικά το δυνατότερο, θα έλεγα ένα από τα δυνατότερα, αλλά είναι το δυνατότερο όν στον πλανήτη του. Καταλαβαίνετε, παράλληλη ιστορία με το One Punch Man, αλλά με τις δικές της μικροδιαφορές. Για πες μας, Stay Down, εσένα, την αρχική σου γνώμη για τη σειρά. Όταν το είδα, είναι μια σειρά η οποία τη θεωρώ πιο top από το One Punch Man, που πολύ ήταν το One Punch Man ήταν στα τότε του, στα high του, το είχαν δει όλοι, δηλαδή εσύ και ο αδερφός μου το είχε ακούσει και εγώ, που δεν ακούει καν για άνιμε, δεν ξέρει καν τίποτα.
ήταν, είναι ρε παιδί μου, αυτές έχει γίνει πλέον mainstream. Αν δεν έχεις, αν δεν έχεις The Anvil, είναι κάπως έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Είναι όπως συχνάμε και θα δεις Naruto. Γιατί θα δεις Naruto, γιατί είναι ένα mainstream anime. Το έχουν δει όλοι. Λοιπόν, το Mob Psycho για μένα, για μένα θα σου συστήσει να το δω, να το δεις μετά, ας πούμε, το One Punch Man, διότι θα πιάσει το humor και το gag που έχει ο δημιουργός της. Οπότε θα σας πρότεινα, άμα δεν έχετε δει πρώτα, δείτε αυτό, γιατί ούτως ή άλλως μικρές σειρές είναι, 12 επεισόδια ξέρω εγώ, είναι σε μία μέρα ξέρω εγώ που δεν θα τις ξεπετάξετε. Θα κάνετε ένα μαραθώνιο, αφιερώστε ξέρω εγώ μία μέρα από όλες που διαθέτεται για ένα άνιμε. Τέλος πάντων, η σειρά είναι από τις λίγες που με κάνει να ξεκαρδιστώ. Ακόμα και το Dragon που έχει χιούμορ, δεν με κάνει να γελάω όσο να γελάω το μόνο παιδιά. Είναι πολύ αστεία σειρά. Αλλά κάτι που δεν έκανε η πρώτη σεζόν είναι να μας εμβαθύνει λίγο τους χαρακτήρες. Αλλά κάτι παρόμοιο που είχε και η πρώτη και η δεύτερη, ξέρεις τι είναι. Άμα δεν το βρεις, θα σκοτώσω. Το animation. Α, μπήκε στο η σειρά έχει. Βέβαια. Η σειρά έχει, όσοι είστε τυπάδες που λατρεύετε το animation, παιδιά, το MOB έχει καλύτερη παραγωγή και από ταινίες. Έχει απίστευτο animation, σε κάθε επεισόδιο έχεις ένα καλό cut και μόλις είπα τη λέξη προς κάτω νούμερο 1, το οποίο δεν ισχύει γιατί το MOB έχει 10 συν ωραίες σκηνές animated, τέλος πάντων. Η διαφορά τέλος πάντων με την πρώτη σεζόν και τη δεύτερη για μένα το βλέπω ως εξής. Στη δεύτερη σεζόν αναπτύσσονται χαρακτήρες, μεγαλώνουν, μαθαίνεις πιο πολύ backstory και στην πρώτη σου εισάγει. Οπότε θα δεις την πρώτη σεζόν του MOB για να σου εισάγει τη δεύτερη, το οποίο δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή η πρώτη σεζόν του MOB κάνει καλά τη δουλειά να σου εισάγει και η δεύτερη σεζόν κάνει μια καλή δουλειά να σου αναπτύσσει. Έτσι το βλέπα το MOB. Ας αρχίσουμε από τα απλά, μιας και μίλησες για animation. Ποιος είναι ο σχεδιαστής χαρακτήρων σε αυτή τη σειρά? Υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρεις. Yoshimitsu Kameda. Α, οκ, ναι, ναι. Όπου ο τύπος είναι, τι να πω, το θαύμα του animation. Ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Όπου εμφανίζεται αυτός ο άνθρωπος, απλά κάνει θαύματα. Και αυτόν τον άνθρωπο κάνει character designer σε μια σειρά. Φανταστεί. Έχει κάνει και πολλή δουλειά στο Full Metal Alchemist, τον Brotherhood, όσο έχουμε δει. Είναι γενικότερα απίστευτος και είναι και τρομερός director. Σκηνοθετεί επεισόδια και έχει κάνει απίστευτη δουλειά. Και ξεκινάμε. Γιατί το Mob Psycho... Καταρχήν, να αρχίσουμε από τα βασικά. Ποια είναι η βασική πλοκή του Mob Psycho? Όπως εξήγησα, ένα παιδί το οποίο έχει πνευματικές δυνάμεις, ψυχικές δυνάμεις, πείτε το όπως θέλετε, αλλά το νόημα δεν είναι ότι είναι ο δυνατότερος ή ότι θέλει να γίνει ήρωας. Είναι ότι αυτό που πιστεύει το λέει. Και λόγω της κοινωνίας και λόγω πώς τον αντιμετωπίζει ο κόσμος, έχει θεωρήσει τις δυνάμεις του ως μειονέκτημα. Να το πω εν μέρη σαν μια αναπηρία, που δεν είναι, αλλά προσπαθεί συνεχώς να το κρύβει. Δηλαδή, δεν θέλει να αναφέρει στους γύρω του ότι έχει αυτές τις δυνάμεις, είναι ντροπαλός, φοβάται ότι θα φάει bullying. Ακόμα κι αν σε μικρότερες ηλικίες έδειχνε ότι έχει αυτές τις δυνάμεις, η αντιμετώπιση των γύρων του τον έκανε να μην θέλει, με αποτέλεσμα ο Μοπ να κρύψει τα συναισθήματά του. Και αυτό να φαίνεται από έναν μετρητή που εμφανίζεται κάθε φορά όπου εκνευρίζεται ή όπου τα συναισθήματά του δεν ελέγχονται. Η σειρά λέγεται Mob Psycho 100 και το 100 συμβολίζει ότι ο Μοπ φτάνει στο 100% του και δεν μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του, άρα ξεσπάει. Και όταν ξεσπάει τον βλέπουμε να μετατρέπεται σε ένα πλάσμα το οποίο είναι ανεξέλεγκτο. Μπορεί να τραυματίσει, μπορεί να σκοτώσει και έτσι... Αυτή είναι η βασική πλοκή της ιστορίας. Ο μικρός πρωταγωνιστής μας προσπαθεί να μάθει να εκφράζεται και να εκφράζει τα συναισθήματά του και ταυτόχρονα να γίνει κοινωνικά αποδεκτός. Και για ποιο λόγο φυσικά θέλει να γίνει κοινωνικά αποδεκτός? Να πιάσει κοπέλα. Ναι. Το οπίο μου αρέσει πάρα πολύ σαν πλοκή. Ο τυπικός ο Σόνεν χαρακτήρας είναι χαμογελαστός, είναι πάντα μέσα στη θετική σκέψη. Ο Μόμπ αντίθετα χαροπαλεύει να ελέγξει τα συναισθήματά του, έχει απίστευτες δυνάμεις και θέλει να τις κρύψει, δουλεύει σαν, τι να το πω, σαν πρακτικάριος να το πω, αν και δεν είναι πρακτικάριος, είναι το παιδί για όλες τις δουλειές, ενός
τύπου ο οποίος κυριολεκτικά τον εκμεταλλεύεται, είναι ψεύτο, πώς να το πω, είναι λίτσα πατέρα, το αφεντικό του, και εκμεταλλεύεται τις ικανότητες του mob ώστε να εξορκίζει πνεύματα. Αλλά στην πραγματικότητα το αφεντικό του, ο Ρέγγεν, δεν έχει καμία ικανότητα. Η συναλλαγή που έχουν μεταξύ τους είναι ότι ο Ρέγγεν εν μέρη τον πληρώνει κάτι ψηλά και επίσης ότι του δίνει συμβουλές. Και όλη η ιστορία μας ξεκινάει ως εξής. Ο μικρός mob πάει και βρίσκει το Ρέγγεν, έναν γνωστό και καλά psychic, και επειδή ο Ρέγγεν τυχαίνει να του δίνει μια καλή συμβουλή, αποφασίζει να δουλέψει για αυτόν. Και έτσι ξεκινάει η σειρά μας. Η σειρά μας ξεκινάει με το mob και το Ρέγγεν να έχουν περιπέτειες και να προσπαθούν να εξορκίσουν πνεύματα. Φυσικά μαθαίνουμε γρήγορα ότι ο mob, αν και έχει πραγματικές δυνάμεις, ο master του, ο Ρέγγεν, δεν έχει καμία ικανότητα. Αλλά μένει δίπλα του, διότι πιστεύει ότι με το να τον ακολουθεί θα βελτιωθούν οι δυνάμεις του. Και αυτό είναι ο πυρήνας της σειράς. Ο πυρήνας της σειράς δεν είναι οι απίστευτες μάχες, το μαγικό animation, η σκηνοθεσία, το voice acting, η μουσική, που όλα αυτά που αναφέρω τα αναφέρω επίτηδες γιατί είναι όλα άψογα. Είναι το ταξίδι του mob από ένα σιωπηλό παιδί στο να γίνει κοινωνικό. Και βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια της σειράς κάνει απίστευτες απόπειρες. Μπαίνει δηλαδή σε ένα κλαμπ του σχολείου το οποίο γυμνάζονται καθαρά γιατί πιστεύει ότι αν γυμναστεί και γίνει μειώδης θα βρει το θάρρος που χρειάζεται και θα ρίξει την κοπέλα που θέλει. Τον βλέπουμε να κάνει αποστολές σύμφωνα με ό,τι του λέει το αφεντικό του Ρέγγεν, καθαρά ελπίζοντας ότι η προσωπικότητά του θα βελτιωθεί. Και έτσι εξελίσσεται όλη η σειρά. Η πρώτη σεζόν είναι καθαρά η παρουσίαση του mob, του γύρω του κόσμου και επίσης της οικογένειάς του. Βλέπουμε δηλαδή τον αδερφό του όπου έχει μια μορφή ζήλιας προς τον mob λόγω των ικανοτήτων του. Γενικότερα βλέπω ότι ο γύρω κόσμος όταν μαθαίνει ότι ο mob είναι psychic, ενοχλείται ή ζηλεύει. Αλλά ο mob είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά δεν θέλει να το βλέπει μπροστά του. Πες μου. Και το αστείο είναι ότι ο mob, ο Σίγκε, ο οποίος είναι από mob, ο Σίγκε και ζηλεύει και τον αδερφό του, ο ίδιος. Δηλαδή ο αδερφός ζηλεύει για τις δυνάμεις, αλλά ο Σίγκε τον ζηλεύει επειδή είναι πιο έτσι, πιο όριμος να το πω, πιο έξω από τα δόντια, πιο όμορφος. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ενώ ο Σίγκιο είναι πολύ τροπαλός, όπως είπες, είναι πιο ήρεμος, πιο... Αλλά το ωραίο είναι ότι, αν και θα τα πούμε πιο πολύ μετά αυτά, ο χαρακτήρας του, όσο μεγαλώνει, αλλάζει και απόψεις, αλλάζει και συναισθήματα, αλλάζει και στόχους. Που αν και τους στόχους τους βλέπουμε στην άλλη σεζόν που αναπτύσσει πιο πολύ ο χαρακτήρας του, έχει πιο διαφορετικούς στόχους. Ας πούμε, όπως είπες, όπως στο πρώτο σεζόν θέλει να... Μην την πω τη λέξη. Easy. Και... Θέλει να enter. Θέλει να μπει με τα χίλια. Θέλει να κάνει μακροβούτυρε, παιδί μου. Και ξέρεις, προσπαθεί να μπει στο school, σε μαθητές, το κλασικό, ξέρεις, ή να ξεκαρδίστηκα εκεί που πήγε στην ομάδα των γυμναστών για να γυμναστεί, αλλά που δεν χάνεσαι κάθε... Πάντα βγαίνει τελευταίος, αλλά όλοι εκτιμάνε το κουράγιο του, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, είναι ωραία αυτά. Δεν θέλω να πω. Για τον νομιμό μου. Ναι. Είναι και το χαρακτηριστικό του είναι ότι αν και έχει ψυχικές δυνάμεις, δεν είναι ούτε πολύ έξυπνος, δεν είναι ούτε πολύ εργατικός, προσπαθεί, αλλά δεν είναι ούτε ταλαντούχος, ούτε πολύ δυνατός, δεν αριστεύει σε τίποτα. Με αποτέλεσμα να είναι ένα συνηθισμένο παιδί που μπορείς να δεις παντού. Δεν είναι δηλαδή ότι... Και βλέπουμε ότι έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις του, ώστε να ξεχωρίσει. Και αυτό φαίνεται στο πρώτο του rival. Στη σχεδόν μέση της πρώτης σεζόν εμφανίζεται το πρώτο rival του mob, ο οποίος είναι ένας τύπος σαν κι αυτόν, ένα συνηθισμένο παιδί, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του για να δείχνει δυνατός, για να δείχνει cool, για να πιάνει κορίτσια και το έχει πάρει πάνω του. Έχει δηλαδή αντιληφθεί ότι είναι ανώτερος από όλους. Και ο mob είναι το ψευδόνυμο που του έχει δώσει το αφεντικό του, κανονικά λέγεται Kageyama Shingeo. Ο Kageyama καταλαβαίνει ότι
του εξηγεί ότι αν και έχεις δυνάμεις, δεν πρέπει να το παίρνεις πάνω σου. Εξακολουθείς να είσαι ένας απλός άνθρωπος. Μία μοναδική μάχη ξεκινάει απλά με τον πρωταγωνιστή να αμήνεται και στη συνέχεια απλά να στέλνει τον αντίπαλό του γυμνό πάνω από τα σύννεφα. Τη θυμάσαι τη σκηνή? Ναι. Και γενικότερα το χαρακτηριστικό όλης της σειράς είναι ότι σε κάθε μάχη βλέπουμε το χαρακτήρα του mob να αλλάζει συνεχώς. Αυτό που λένε character arc, πολλοί όταν βλέπετε, διαβάζετε reviews ή ξένα reviews, γυρνάει και κάνει κάποιος, «Α, μου άρεσε το character arc», η εξέλιξη του χαρακτήρα, να το πούμε στα ελληνικά, που έχει αυτός ο χαρακτήρας. Ο mob από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τελευταίο, ο χαρακτήρας του εξελίσσεται συνεχώς. Άμα τον συγκρίνεις δηλαδή στο χθεσινό επεισόδιο που τελείωσε η δεύτερη σεζόν με το πρώτο επεισόδιο, βλέπεις το ίδιο άτομο, αλλά βλέπεις αισθητές διαφορές. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το άτομο το ακολουθείς καιρό. Το μειονέκτημα πολλών σειρών είναι ότι αν και εμφανίζονται νέοι εχθροί, αν και εμφανίζονται νέα arcs, νέες ιστορίες, στον πυρήνα της σειράς ο πρωταγωνιστής δεν αλλάζει. Πολύ λίγοι πρωταγωνιστές ή πολύ λίγοι δημιουργοί σειρών, μαγκάκα, αντίστοιχα μάγκα ή αυτοί που γράφουν τα άνιμε, σεναριογράφοι, ενδιαφέρονται να έχουν έντονο character arc. Και character arc δεν σημαίνει ότι ένας χαρακτήρας αποκτάει δύναμη ή απλά ένας χαρακτήρας αντιλαμβάνεται, «Α, άμα πιστεύω στους φίλους μου θα νικήσω». Πραγματικό character arc, χαρακτηριστικά τα οποία ανά πάσα στιγμή κοιτάς το χαρακτήρα και βλέπεις ότι αντανακλούνται σε αυτόν. Και είναι μια σειρά που φαίνεται πάρα πολύ αισθητά. Φυσικά μιλάω όλη την ώρα πάρα πολύ σοβαρά. Λέω μεν για το animation, λέω πολύ για μάχη, αλλά ξεχνάμε να πούμε το σημαντικότερο. Είναι μια απίστευτα αστεία σειρά. Ο mob, ναι, είναι τόσο ευθύς στη συμπεριφορά του και τόσο απλός και τα λέει όλα τόσο χήμα στον άλλονα. Έχει μεν αυτό που έχει και ο Σαϊτάμα, αλλά αντίθετα με το Σαϊτάμα, δεν έχει, πώς να το πω, την τσαχπινιά. Ο Σαϊτάμα δηλαδή λέει ό,τι λέει και μετά το πρόσωπό του μένει, ξέρεις, poker face, δεν αντιδράει και αντιλαμβάνεσαι ότι καταλαβαίνει ότι ειρωνεύεται. Ο mob το λέει χήμα γιατί πιστεύει ότι αυτό είναι το σωστό. Δεν, ούτε ειρωνεύεται, ούτε προσπαθεί να το παίξει έξω σε τίποτα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο. Ένα από το καλύτερο σημείο στην πρώτη σεζόν είναι ότι γύρω στη μέση ο αδερφός του mob παγάγεται. Γιατί νομίζω ότι είναι αυτός, γίνεται ένα μεγάλο μπέρδεμα, δεν θα εξηγήσω, δεν θα το χαλάσω. Σειρά είναι πολύ μικρή, πηγαίνετε και δείτε την. Ο mob ξεκινάει μια αναζήτηση να σώσει τον αδερφό του και θα το πω πολύ απλά, στο τελικό boss της πρώτης σεζόν έχουμε την καλύτερη μάχη, κατά τη γνώμη μου, σε όλη τη σειρά. Ξέρεις ποια φυσικά μάχη εννοώ, του Reagan. Ναι, ο οποίος τελικά μας κορόιδευε, αν είχε headbands. Καμία δύναμη. Όπου γίνεται ο mob 100, δίνει τη δύναμή του και γίνεται Reagan 1000. Και παίρνουμε και το πρώτο plot point, ένα πάρα πολύ σημαντικό plot point που δεν είχα δώσει σημασία, είναι ότι ο mob μπορεί να μεταφέρει τις δυνάμεις του. Με αποτέλεσμα... Αλλά το καταλαβαίνει. Ναι, το καταλαβαίνει. Στη δεύτερη σεζόν, εντάξει, είναι αισθητό. Επίσης τον βλέπουμε ότι έχει τη δυνατότητα να δίνει ζωή σε φυτά. Να τα βοηθάει να μεγαλώνουν. Και η τελική μάχη της πρώτης σεζόν είναι ο ψεύτης δάσκαλος του mob, ο οποίος το μόνο του ταλέντο είναι ότι είναι πολύ χαρισματικός. Δηλαδή, όταν βρει κορόιδο, θα το εκμεταλλευτεί. Ναι. Θα του πουλήσει φανφάρες. Θα πει ας πούμε το θύμα του, «Α, νιώθω ένα πνεύμα στην πλάτη μου», και να του κάνει μασάζ, και να του πει «Α, έβιωξα το πνεύμα». Είναι τέτοια φάση, είναι τέτοιο χιούμορ. Έχει καταφέρει και έχει αναπτύξει ένα σωρό τσαρλατανιές ή του στέλνουν μια φωτογραφία δαιμονισμένη και πάει και την κάνει Photoshop και λέει «Την εξόρκησα». Μιλάμε τέτοιες καταστάσεις, είναι τρομερό το γέλιο, είναι τρομερό το γέλιο. Είναι αυτό ο συνδυασμός slice of life, άγριων μαχών και ταυτόχρονα τρελού χιούμορ που σε κάνει να τη χαίρεσαι αυτή τη σειρά. Και δίχως να θέλω να χαλάσω την πρώτη σεζόν, το τέλος της πρώτης σεζόν πραγματικά θα σε κάνει από τη μία να γελάσεις και από την άλλη θα σου δώσει την πιο γαμάτη ατάκα που δεν θα τη χαντλάσω προφανώς την ατάκα, αλλά είναι το σημείο που γυρνάει και κάνει ο αδερφός του mob για τον Reagan που λέει
τους έφερε, τους έκανε να παραδοθούν φέρνοντάς τους στην πραγματικότητα, τους δύο τύπους. Θυμάσαι ποιους λέω. Mm-hmm. Αυτόν με το σπαθί και τον άλλον, το που είναι σαν μοναχός. Ναι. Και πάμε στη δεύτερη σεζόν. Πες μου, δηλαδή, θυμάσαι το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν ήταν ένα... το πρώτο πάτημα για τον mob. Ήταν όταν ο mob καταλαβαίνει ότι δεν έχει φίλους. Ναι. Σωστά. Ναι. Είναι, πώς να το εξηγήσω. Τα άνιμε είναι καθαρά για διασκέδαση και πολύ λίγα άνιμε καταφέρουν να σε κάνουν να νιώσεις συναισθήματα. Και τώρα συνέστημα δεν εννοώ «Α, νιώθω hype», «Α, νιώθω χαρά», τα συνηθισμένα. Να σε κάνουν να νιώσεις άσχημα. Ξέρετε πόσο ταλαντούχος πρέπει να είναι κάποιος για να σε καταφέρει να κάνεις να νιώσεις άσχημα για ένα σκίτσο. Τι είναι το animation? Είναι μολυβιές σε χαρτί. Τίποτα παραπάνω. Και τα άτομα τα οποία αναμειγνύονται έχουν την ικανότητα να σε κάνουν να νιώσεις απίστευτα συναισθήματα. Το τέλος του πρώτου επεισοδίου, δεν θυμάμαι άμα τη θυμάσαι σκηνή, που είναι ο mob και χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του για να μαζέψει το κείμενο που είχε γράψει το κοριτσάκι. Την ουβέλα, ναι. Και να το συναρμολογήσει πάλι. Ήταν πραγματικά απίστευτο. Και μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος πήγε να γίνει δημοφιλής με το να γίνει πρόεδρος, να το πούμε έτσι, 15 μελούς στην Ελλάδα. Ναι. Και πήγε να δώσει ένα λόγο. Και δεν μίλησε. Πάνω να ανοίξει το στόμα, τίποτα. Και σκάλωσε. Και σκαλώνει. Ναι. Και το ίδιο επεισόδιο που γελάζει με αυτή τη φάση, αλλά είναι τρομερό το build-up για αυτό το μονόλογο. Δηλαδή τον βλέπεις, γυμνάζεται, έχει μοντάζ, έχει να προπονείται στους καθρέφτες, να κάνει τα πάντα για να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και στο τέλος απλά σκαλώνει. Ναι. Και μ' αρέσει ότι με το που σκάλωσε, κανένας δεν έμεινε, δεν. Ξέρεις. Δεν αγχώθηκε. Όλοι κατάλαβαν ότι θα γινόταν αυτό. Και το τέλος αυτού του επεισοδίου πραγματικά σε κάνει να κλαις. Γιατί ο mob είναι τόσο ειλικρινής και τόσο. Έχει φτιαχτεί ως τόσο καλό άτομο. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι. Δεν είναι Παναγία. Ούτε είναι η φωνή της καλοσύνης και τέτοια. Είναι απλά ένα καλό άτομο. Με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά του. Όπου μπορεί να το συμπαθείς, το μεγαλύτερο του αγαθό δεν είναι ότι μπορεί να κάνει φίλου. Ας πούμε, όπως οι περισσότεροι σώνες χαρακτήρες, μπορεί να κάνει τους γύρω του φίλους του. Είναι ότι λέει τα πραγματικά του συναισθήματα. Είναι ειλικρινής. Και είναι αγνός. Πονηρός μεν, αλλά έχει μια αγνότητα. Τέλος πάντων, για να φύγουμε από το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, γενικότερα η δεύτερη σεζόν αναλύει πολλούς χαρακτήρες, μαθαίνουμε το backstory του δασκάλου, του mob, του Reagan και ταυτόχρονα μαθαίνουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Μαθαίνουμε για ποιο λόγο κατέντησε όπως κατέντησε, που είναι τρελό. Είναι απίστευτο να βλέπεις ένα άτομο το οποίο έχει τόση προσωπικότητα, τόσο χαρακτήρα, είναι τόσο ενεργό, είναι τόσο πολυμήχανο. Και όταν βλέπεις το πραγματικό του backstory, να λες, ωρε φίλε. Είναι πραγματικά καλογραμμένη σειρά. Ο One όταν έγραφε το mob, πράγμα που δεν έκανε στο One Punch Man, όταν το έκανε στο mob, ήταν σαν να έβαλε στην άκρη όλες τις μάχες, σαν να είπε, οι μάχες θα είναι το ευκολότερο πράγμα της σειράς, θέλω να εστιάσω στους χαρακτήρες. Και όλοι του οι χαρακτήρες έχουν απίστευτο βάθος. Είναι μια σειρά η οποία καταφέρνει να σου δίνει story, χαρακτήρες και απίστευτα visuals. Και φυσικά η τελική μας μάχη, που δεν θα τη σχολιάσω καν, η τελική μας μάχη είναι πάρα πολύ ωραία, βγάζει απίστευτα συναισθήματα, έχει μέσα τα μεγαλύτερα αστέρια του animation να δουλεύουν. Τώρα βλέπω στην οθόνη ότι δείχνει τον mob που συγκρούεται με το final boss με γροθιές, όπου είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρεις ποιος το έχει κάνει. Όχι, το έχω ψάξει. Πρόσεξέ με. Είναι ένας πολύ αγαπητός animator που έχει δουλέψει και στον Broly. Ο Γιούκι Χαγιάση. Α, ναι. Ο Γιούκι Χαγιάση, ένας ο οποίος πήρε τη σκηνή, ετοίμασε ένα μέρος από τη μάχη Godzilla Blue με Broly, επιστρέφει για να κάνει μια απίστευτη σκηνή στο mob. Όπου όλο το τελευταίο επεισόδιο του mob είναι μέσα στις μοναδικές μάχες. Δεν μιλάμε μόνο κίνηση, δεν μιλάμε μόνο χρώματα, δεν μιλάμε μόνο ωραία sound effects. Μιλάμε μάχες σε μια τεράστια πόλη, οι μάχες έχουν μέγεθος. Υπάρχει διαφορά μεταξύ να βλέπεις δύο χαρακτήρες να κάνουν πολεμικές τέχνες και η κάμερα να είναι στο μισό μέτρο και να βλέπεις δύο μικροσκοπικούς χαρακτήρες να παίζουν ξύλο σε μια πόλη και να πετάνε ο ένας κτίρια στον άλλον. Φανταστείτε
Ending Kingdom Hearts 2. Τόσο τρελή μάχη που ως ώρα του πετάγονται κτίρια και τα κόβει με το σπαθί του. Εδώ πέρα πετάνε εγώ με κτίρια με ψυχικές δυνάμεις. Ναι. Και ναι, το Mob Psycho κατάφερε το ακατόρθωτο. Κατάφερε να μας δώσει άψογα σχέδια, εκφραστικούς χαρακτήρες και πανέμορφα χρώματα και animation. Ρωτήσει τώρα ένας. Τι θεωρείς ότι έχει καλύτερο animation? Το Super ή ο Mob? Να σχολιάσω ή όχι? Πάσο. Mob. Κάνω πλάκα. Ο Mob δεν υπάρχει. Ο Mob δεν υπάρχει. Ειδικά στο τελευταίο επεισόδιο δουλεύει σε τόσο μεγάλα αστέρια. Όπου βασικά λέω όλη την ώρα τελευταίο επεισόδιο. Δεν είναι τελευταίο επεισόδιο. Κάθε επεισόδιο είναι μοναδικό. Κάθε επεισόδιο είναι σαν να βλέπεις, όχι παραγωγή ταινίας, σαν να βλέπεις καλή παραγωγή ταινίας. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Θα μου πεις λίγα επεισόδια. Ναι, αλλά και λίγα επεισόδια να είναι, έχουμε δει σειρές οι οποίες λιώνει η παραγωγή τους. Τι εννοώ λιώνει η παραγωγή τους? Οι χαρακτήρες λιώνουν τα πρόσωπά τους. Δεν μπορεί η παραγωγή να ακολουθήσει. Ζωγραφίζουν ακίνητες εικόνες και οι ακίνητες εικόνες είναι παραμορφωμένες γιατί δεν έχουν χρόνο να ζωγραφίσουν σωστά. Το να διατηρείς μια καλή παραγωγή χρειάζεται όραμα, χρειάζεται ταλέντα, χρειάζεται χρόνο και κυριότερο προγραμματισμό. Αυτή η σειρά είναι η απόδειξη ότι όλες οι σειρές, και τώρα θα πω μεγάλη κουβέντα, έπρεπε να είναι seasonal. Το μοντέλο του Netflix, όπου κάνει παύση, σου βγάζει μια μεγάλη σεζόν. Εντάξει, το Netflix το κάνει και αλλιώς. Το Netflix σου βγάζει ολόκληρη τη σεζόν μαζεμένη. Αλλά γενικότερα το μοντέλο του Netflix, αυτό το εποχιακό, ότι τώρα θα δούμε 10 επεισόδια, σε ένα χρόνο άλλα 10, ή σε 6-7 μήνες άλλα 10, μετά άλλα 10, μετά άλλα 10. Είναι το απόλυτο μοντέλο. Το μοντέλο του η σειρά παίζει καθημερινά είναι ωραίο γιατί έχουμε τη σειρά συνέχεια στην τηλεόραση. Όλοι βγάζουν λεφτά γιατί η σειρά βγάζει κι άλλα επεισόδια, άρα μας δείχνει περισσότερους χαρακτήρες, περισσότερα οχήματα, περισσότερα πράγματα τα οποία μπορούν να τα μετατρέψουν σε παιχνίδια, σε κούπες, σε λόγο, σε οτιδήποτε. Αλλά άμα θέλεις μία απίστευτα καλή παραγωγή, η σειρά σου πρέπει να είναι εποχιακή. Όλες οι σειρές που είναι εποχιακές, τουλάχιστον δείχνουν ωραίες. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν απίστευτη κίνηση, αλλά τουλάχιστον δείχνουν ωραίες. Δεν βλέπεις περίεργα πράγματα. Ακόμα και σειρές όπως, λέω εγώ ένα παράδειγμα, το Σόκου και Κοινό Σώμα. Που το Σόκου και Κοινό Σώμα είναι κυριολεκτικά όμορφες ακίνητες εικόνες. Sorry. Είναι όμορφες ακίνητες εικόνες. Ακόμα και αυτή η σειρά είναι εποχιακή. Και βγάζει τη σεζόν του όποτε τη βγάλει. Γι' αυτό η γνώμη μου είναι, να πω μεγάλη κουβέντα, αν το Super μπορούσε να γυρίσει εποχιακό, ήταν, που δεν θα γίνει προφανώς, θα γυρίσει εβδομαδιαίο και όσο πάει long running σειρά, θα ήταν ιδανικό. Αυτά έχω να πω για το Mob. Το Mob είναι μια άψογη σειρά. Ξέρω ότι αυτή η άρμη ζήτηση είναι λίγο πιο σύντομη, αλλά πραγματικά η σειρά είναι μικρή. Οτιδήποτε και να πω περιπλοκής πέρα από αυτά που είπαμε, θα κάνω απίστευτο spoil και δεν θέλω. Είναι αμαρτία 26 επεισόδια να τα σποιλάρουμε στον κόσμο. Το μόνο που έχω να πω είναι hype για όλους τους τομείς. Θα ήθελα πραγματικά να σκεφτώ κάποιο μειονέκτημα του Mob. Το μόνο του μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει κι άλλο. Είναι ότι είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία. Δηλαδή αν ανακοινώναν ότι θα βγει κάποια OVA, ξέρω ότι υπάρχουν και extra manga chapters τα οποία δεν έχουν καλυφθεί, τα οποία πιθανότατα να είναι στην OVA, αλλά το μόνο του μειονέκτημα είναι ότι δεν έχουμε extended ιστορία ή δεν έχουμε κάποιο ουσιαστικά τρελό ending. Το ending της σειράς θα είναι το κλασικό, οι περιπέτειες συνεχίζονται. Αυτά ήθελα από τη μεριά μου να πω για το Mob. Δεν θέλεις εσύ να πεις κάτι άλλο? Αν και το, όπως είπες εσύ, ένα μειονέκτημα του Mob είναι ότι ναι, το ending εμένα δεν με ενθουσίασε, αλλά επειδή δεν γνώριζα ότι ήταν δύο OVA δεύτερα chapters, μου είχε δώσει κάποιο hype αυτό, μια έτσι ελπίδα. Αλλά σαν ending για δεύτερη σεζόν που όλα τα επεισόδια ήταν ωραία, δεν θα το έλεγα ιδανικό. Δεν ξέρω, μου αφήσανε κάποια πράγματα που θα ήθελα να τα δω, αλλά όταν έχει μια σεζόν σε 13 επεισόδια και
Το 13ο, ξέρεις, προσπαθείς να χωρέσεις όλα τα chapters που μπορείς και από μένα είναι άλλα 10 τόσα, δεν θα τα καταφέρνω έτσι όμως. Οπότε νομίζω ότι ήταν έξυπνη ιδέα, ξέρεις, να τελειώσουν έτσι και να κάνουν ένα OVA μετά. Οπότε από εκεί είμαι OK με αυτό, δεν το γνώριζα. Δηλαδή, αν δεν μου το έλεγες αυτό, θα το έκραζα το ending. Αν είχα να πω, λέω, ένα μειονέκτημα για το MOOC, θα ήταν σωστό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Επίσης, συνήθως, ξέρετε, τα περισσότερα άνιμε έχουν ταινίες, τα λένε ταινίες, αλλά ταινίες δεν είναι. Είναι recap ολόκληρων των σεζόν. Το οποίο σημαίνει ότι αν μια σεζόν είναι μικρή, την παίρνουν, την κόβουν, την κάνουν σε μορφή ταινίας να βγαίνει σχεδόν στη μία μισή ώρα και την κάνουν release σαν ταινία. Την ταινία του MOB δεν σποϊλάρω τι παίζει. Είναι ταινία recap, αλλά δείτε την. Μην τη χάσετε. Ακούστε τη συμβουλή μου. Θα γελάσετε πολύ. Αξίζει τον κόπο. Είναι άψογη. Είναι κυριολεκτικά η μόνη recap ταινία που μπορώ να πω ότι ακόμα και αυτοί που έχουν δει τη σειρά 100.000 φορές αξίζει να τη δούνε. Θα γελάσουν και θα περάσουν καλά. Αυτά ήθελα να πω για το MOB. MOB, MOB. What you got. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα ήταν ωραία. Εγώ, εσύ είπες εδώ το στίχο για το πρώτο όπνο και εγώ είπα για το δεύτερο. Get ready to psych up on. Το οποίο, ναι, δεν το αναφέραμε, το έχει τέλειο opening. Όταν είδα το πρώτο opening, λέω, δεν θα βγάλουν κάτι που θα περάσει το πρώτο. Και βγάλανε. Έλατε, πώς το κάνανε αυτό. Βγήκε το πρώτο opening και λέω, ό,τι και να βγει στο δεύτερο opening δεν θα είναι τόσο hype. Και το δεύτερο opening έχει καλύτερο animation, πιο δημιουργικό animation και επίσης ένα ωραίο τραγούδι. Και δεν είναι τραγούδι το ωραίο, το κλασικό, το οποίο το ακούς στην αρχή, δεν σ' αρέσει και μετά το ακούς 60 φορές και το συνηθίζεις. Αλλά από την αρχή μ' άρεσε. Ήταν πάρα πολύ καλό. Και είναι πάρα πολύ καλό. Α, επίσης, ξεχάστηκα τελείως. Έχω κι άλλο ένα μειονέκτημα, αλλά δεν έχει να κάνει σειρά. Ίσως είναι κάτι προσωπικό δικό μου. Δεν νομίζω να πειράξει κάποιον να μου το πω. Θα ήθελα πάρα να το βγάλω. Σε μια φάση, στη δεύτερη σεζόν, χωρίς spoiler, αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Κάπου στο επεισόδιο. Έχουμε στην ουσία έναν main κακό, δηλαδή σε όλη τη σειρά δεν έχει κάποιον main κακό. Έχεις... Ο κακός του MOB είναι πολεμάει τον εαυτό του για να αλλάξει. Έχει και έναν αντίπολο, αλλά είναι τόσο ξαφνικό το οποίο με πείραξε λίγο. Δηλαδή, εκεί που είχες αυτούς τους τέλειους χαρακτήρες, έχεις ένα επεισόδιο το οποίο δεν σου φοκοσάρει καθόλου τους χαρακτήρες που σου δείχνει και σου δείχνει τους άλλους, το οποίο εν μέρη καταλαβαίνεις γιατί το κάνουν. Αλλά σου αλλάζει, ρε παιδί μου, την οτροπία που έβλεπε στο MOB. Στα γυρίζει όλα ανάποδα και ήταν πολύ ξαφνικό για έναν φαν τον οποίο κάθε εβδομάδα είχε να κάνει με αυτό. Είναι σαν να σου λέω εγώ, να σου πω ένα παράδειγμα. Κάθε μέρα, ξέρω εγώ, έχεις μια διατροφή που κάνεις και έρχομαι εγώ και σου λέω, σήμερα στα γυρίζω όλα, δεν τρως αυτό, θα φας το ακριβώς αντίθετο. Δεν είναι σαν να σου αλλάζω λίγο την ψυχολογία, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνεις τι να πω. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με εμένα. Καταλαβαίνεις, πιστεύω, ποιο επεισόδιο αναφέρομαι. Ποιο επεισόδιο. Δεν έχεις καταλάβει. Όχι. Καλά, δεν θυμάμαι και πολύ τη μέση τη σεζόν από την αλήθεια. Για πες μου. Είναι το επεισόδιο που εμφανίζεται πλέον ο Boss με την ομάδα του. Α, και. Αυτό. Ότι ήταν πολύ ξαφνική αλλαγή και λίγο με πείραξε αυτό. Α, καταλαβαίνω που το πας. Εντάξει, είχε γίνει ήδη αναφορά στο Final Boss την πρώτη σεζόν. Δεν ξέραμε προφανώς ποιος ήταν. Και συνέχεια όταν εμφανίζεται, εμένα μ' άρεσε που ήταν κλασικός κλισέ Final Boss χαρακτήρας με τη δικιά του νοοτροπία, ίσα ίσα. Εμένα, βασικά το χαρακτηριστικό που μ' άρεσε στο main κακό της πλοκής ήταν ότι υπήρχε καθαρά για να ενισχύσει το χαρακτήρα του MOB. Όλα δηλαδή τα ιδανικά του MOB αντικατοπτρίζονται σε αυτό το χαρακτήρα. Γιατί στην αρχή του λέει, α, είσαι άτυχος και άλλες ατάκες τις οποίες κανονικά δεν έπρεπε να τις λέω. Και στο τέλος, μετά από πολλή συζήτηση, καταλαβαίνουν τι ακριβώς γίνεται. Και η συζήτηση προφανώς δεν γίνεται καθόμαστε κάτω, ακίνητες εικονίτσες και κουνάμε τα χείλια μας. Μία πόλη κατεδαφίζεται και αυτοί μιλάνε ταυτόχρονα. Και είναι πραγματικά μια πολύ δυνατή σκηνή και όχι μόνο animation και σκηνοθετικά. Ναι, είναι απίστευτο. Προσεγμένα τα λόγια. Πολύ είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Αυτό που ήθελε να πετύχει αυτή η σειρά το κατάφερε. Και μόνο αυτό έχω να πω. Και αυτό για μένα είναι γενικότερα το MOB Psycho.
Μια πάρα πολύ ωραία σειρά και αισθητικά και από άποψη ιστορίας, μια ωραιότατη ανάλυση χαρακτήρα. Άμα έρχεστε στη σειρά περιμένοντας να δείτε, λόγω του δημιουργού, να δείτε τον Σαϊτάμα, θα δείτε κάτι που είναι πολύ καλύτερο από τον Σαϊτάμα. Και ναι, αυτό που είπε στην αρχή δεν το σχολίασα, αλλά ισχύει. Εξαιτίας του Netflix και των streaming sites, σειρές όπως Attack on Titan, One Punch Man, Death Note, είναι οι πιο in σειρές, να το πω, οι πιο mainstream σειρές, που άτομα τα οποία είναι αδιάφορα για τα άνιμε, τις έχουν δει. Το Mob Psycho, είδα, κάνω ένα μικρό spoil, είδα ότι θα εμφανιστεί στο Netflix, και ελπίζω, ζω με την ελπίδα να αποκτήσει επίσης αυτό το mainstream following, τον κόσμο δηλαδή να το αγαπήσει τόσο πολύ. Και άμα γίνει, τότε το ακούσατε πρώτη φορά εδώ, από τον πατέρα σας.